Μαζί στο στούντιο με τους συναδέλφους Διαμαντή Σαϊτανίδη και Χρήστο Κιβιτζή. Διαμαντή, Χρήστο, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Διαμαντή, να ξεκινήσω με σένα. Το Reuters φαίνεται να αποδέχεται στο δημοσίευμά του το αφήγημα της αντιπολίτευσης για όσα είπε ο κύριος Κοντολέων την προηγούμενη Πέμπτη. Δηλαδή ότι παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τον συνάδελφο Κουκάκη. Αυτό αλλάζει το αφήγημα της κυβέρνησης που αμφισβητούσε τις διαρροές από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Ένα δημοσίευμα, ακόμη και αν είναι το πρακτορείο Reuters, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τη θέση των πολιτικών κομμάτων, είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Αυτά που είδαμε σήμερα για το περίφημο Predator, πιο σοφούς δεν μας έκαναν. Δηλαδή, ακούω το στελέχη του Πασόκ και σοβαρά στελέχη του Πασόκ που έχουν. Απολαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει, τις εκτίμησεις και δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δηλαδή, ερώτηση λέει: σχετίζεται με το Predator η κυβέρνηση. Μα είναι δυνατόν να κάνεις τέτοια ερώτηση, αν είσαι πολιτικός στέλεχος? Ή θα φέρεις κάποια στοιχεία που να λες ότι να σχετίζεται, γιατί έχω αυτό, ένα, δύο, τρία, τέσσερα στοιχεία? Δεν μπορεί δηλαδή να κρατιέται στην επικαιρότητα ένα τέτοιο θέμα μόνο και μόνο με υποθέσεις, με τύπου ερωτήσεις προς κανέναν. Γιατί η κυβέρνηση το έχει πει εξ αρχής ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έκανε την επίσπευση της, ζήτησε ο Πρωθυπουργός την επίσπευση της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η δικαιοσύνη έχει πάρει το δρόμο της. Τώρα, αυτού του τύπου η συντήρηση είναι σαφές σε όλους ότι γίνεται μια προσπάθεια εργαλειοποίησης για πολιτικούς σκοπούς, ακόμα και αυτής της σοβαρής υπόθεσης. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να κρατήσει, δεν μπορεί να έχει διάρκεια δηλαδή. Και νομίζω δεν θα ωφελήσει καθόλου αυτούς που το επιχείρουν. Χρήστο. Φίβο, γίναμε θέμα και στο Reuters, το οποίο, όπως είπες και εσύ, τι είπε, ότι η ΕΥΠ, η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό, παρακολουθούσε Έλληνα δημοσιογράφο. Το παραδέχτηκε αυτό, μάλιστα, επικεφαλής της. Επικεφαλής της. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό εμφατικά ότι τεχνικά αποδεικνύεται ότι όποιος παρακολουθούσε τον Κουκάκη αποπειράθηκε να παρακολουθήσει και τον Νίκο Ανδρουλάκη με το Predator. Έτσι? Λόγω του ίδιου link. Ναι, λέει ότι τεχνικά αποδεικνύεται. Mm-hmm. Άρα, μάλλον η κυβέρνηση έχει πολλά να απαντήσει. Όντως αποδεικνύεται αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όντως αποδεικνύεται αυτό που λέει η Meta? Τι είναι στη Meta? Είναι η εταιρεία του Mark Zuckerberg, η οποία έχει το Facebook, έχει το Instagram, έχει το WhatsApp. Είναι ένας κολοσσός. Τι λέει η Meta? Ότι υπάρχουν πελάτες του Predator στην Ελλάδα. Άρα, μάλλον η κυβέρνηση έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα που δεν έχει δώσει ακόμα σαφείς απαντήσεις. Και το μόνο που λέει είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό. Τώρα, πώς γίνεται η Meta, που είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός τεχνολογίας, να λέει ότι υπάρχουν Έλληνες πελάτες και η κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπάρχουν Έλληνες πελάτες, είναι απορίας άξιο και ο καθένας πιστεύει όποιον θέλει. Τώρα θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο έχει περάσει τα ψηλά λίγο πολύ. Πριν από λίγες ημέρες, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε να αγοράσει η Βουλή το σύστημα που έχει το Ευρωκοινοβούλιο που βρίσκει ποια κινητά παρακολουθούνται. Και γιατί να μην το κάνει, λέμε εμείς, είναι θέμα δημοκρατίας πάνω απ' όλα. Αν και σήμερα που μίλησα με τεχνικούς που ξέρουν λίγο περισσότερο από εμάς σε αυτό το θέμα, μου είπαν ότι αρκετές φορές, αν το Predator είναι τόσο εξελιγμένο όσο λένε, πολλές φορές μπορεί να διαφύγει από τον έλεγχο. Μάλιστα. Διαμαντή, Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ.